Από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που έγινε την Παρασκευή, ανακοινώθηκε το εξής. Υλοποιώντας την απόφαση του πρόσφατου έκτακτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει σύσσωμη στις κινητοποιήσεις της αυτοδιοίκησης προκειμένου να υπερασπιστεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η υπεράσπιση αυτή δεν αποτελεί απλώς δημοκρατικό μας καθήκον, αλλά υποχρέωση. Αφορά στην ποιότητα της δημοκρατίας και τους διακριτούς ρόλους μεταξύ των θεσμών στο πολιτικό σύστημα. Αγωνιζόμαστε γιατί η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου, σε συνδυασμό με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πλήττουν όχι μόνο την καθημερινή λειτουργία των Δήμων, αλλά και την ίδια την υπόσταση του θεσμού της αυτοδιοίκησης της χώρας. Επιπλέον, η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2013 οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τους Δήμους και τις κοινωνικές τους δομές σε ολική κατάρρευση. Για την καλύτερη διοργάνωση των κινητοποιήσεων, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας θα φροντίσει για τη μαζική συμμετοχή των αιρετών της Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγάλη κινητοποίηση των αυτοδιοικητικών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος. Επίσης, θα πραγματοποιήσει συνάντηση στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της οποίας αντιπροσωπεία θα ενημερώσει τον Υπουργό, κ. Θεόδωρο Καράογλου, για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και θα απαιτήσει την παρέμβασή του προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση χρηματοδότησης των κοινωνικών και προνοιακών δομών και προγραμμάτων όπως βρεφονιπιακή σταθμή, βρεφική και παιδική σταθμή, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΙΦΗ, βοήθεια στο σπίτι που κινδυνεύουν με αναστολή, κάτι που θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε εκατομμύρια οικογένειες όλης της χώρας. Τέλος, θα διοργανώσει και τη μαζική παρουσία των αιρετών της Κεντρικής Μακεδονίας στις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ στα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας που θα πραγματοποιηθούν στις 19 Δεκεμβρίου.